Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους φορείς που παραβρέθηκαν στη διαδικασία και διαζώσεις και μέσω WebEx. Η συμβολή τους ήταν πολύ χρήσιμη. Θα συνεχίσω υποβάλλοντας τρεις ερωτήσεις συνολικά, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος. Η πρώτη ερώτηση αφορά κυρίως την κυρία Κάρκα, που είναι συντονίστρια, συγγνώμη, της Επιτροπής Χωροταξίας του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, και την κυρία Βαφιάδου, που είναι υπεύθυνη του νομικού τομέα της ΒΒΕΦ Ελλάς. Θα ήθελα να θέσω και στις δύο, αλλά και σε οποιονδήποτε φορέα ενδεχομένως να αναφέρθηκε σε αυτό. Οι δύο κυρίες που προανέφερα μίλησαν για για το 7ο πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελόνης. Και αυτό, όπως είναι γνωστό, ορίζει την παράκτια ζώνη στα 100 μέτρα και την προστατεύει. Θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να παρέχεται αυτή η ζώνη για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Και οι δύο εκπρόσωποι των φορέων αναφέρθηκαν στο 7ο πρωτόκολλο. Επίσης, νομίζω ότι αναφέρθηκε και πολύ σωστά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει, είναι μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου το πρωτόκολλο αυτό, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο ακόμη δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Και απευθύνω βεβαίως θα μου πούν και πολύ δικαιολογημένα ότι αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνω στην κυβέρνηση. Θα την απευθύνω στην κυβέρνηση. Σας βεβαιώνω, όχι τώρα όμως, και δεν θα ήθελα να υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ζητώ όμως από σας να μου πείτε τη γνώμη σας, αν γίνεται, για τους λόγους που θεωρείτε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2008 ή έστω το 2010 που ενσωματώθηκε το 7ο πρωτόκολλο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο αρνούνται να κυρώσουν αυτό το πρωτόκολλο και να το εφαρμόσουν. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την κυρία Κάρκα πάλι, η οποία μας ανέφερε, και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, αν κατέγραψα σωστά αυτό που μας είπε, είναι ότι με το προτινόμενο νομοσχέδιο η παράκτια ζώνη απομειώνεται, είπατε. Σωστά το άκουσα, ευχαριστώ. Θα ήθελα, με βάση την εξειδικευμένη τεχνική σας γνώση, αν μπορείτε περιληπτικά, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να εκδώσετε μια γνώμη πλήρη, αλλά με βάση τα όσα είδατε στο νομοσχέδιο, θα μπορούσατε να μας πείτε με ποια άρθρα ή με ποιες διατάξεις συγκεκριμένα βλέπετε ότι υπάρχει απομείωση της παράκτιας ζώνης κατά το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας? Και η τρίτη ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε, και θα κλείσω με αυτήν, δεν ξέρω αν μου έχει διαφύγει κάτι, αλλά μάλλον την απευθύνω προς την κυρία Ιρώ Χατζηγεωργίου, η οποία εκπροσωπεί τον ΕΤΑΔ, αλλά νομίζω ότι έχει φύγει από την αίθουσα. Ναι, λυπάμαι γι' αυτό, διότι η ΕΤΑΔ αναφέρεται σε αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου και έχει πολύ κρίσιμο ρόλο. Ο βασικός ρόλος της στην προτινόμενη διαδικασία είναι ότι θα εγκρίνει την αδειοδότηση των εταιριών που θα εκμεταλλεύονται αναπτυξιακά τις παραλίες. Και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που υπέβαλαν σχόλια στη διαδικασία της διαβούλευσης, και κατόπιν οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις και κατόπιν εξέδωσαν ένα 16-σέλιδο υπόμνημα για την διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου, αναφέρουν δύο πράγματα τα οποία μας προκαλούν ενδιαφέρον. Λένε ότι η εταιρεία κινήτων δημοσίου, η ΕΤΑΔ ΑΕ, θα είναι υποστελεχωμένη και συνεπώς όχι σε θέση να διαχειριστεί τον όγκο των αιτήσεων
που θα έρθει. Χθες ο Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση ως ένα ζήτημα επίσης. Είπε ότι ναι, είμαστε υποστελεχωμένοι, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε εδώ ένα κανονιστικό πλαίσιο κτλ. Και το δεύτερο που είπαν είναι ότι η ΕΤΑΔ δεν φαίνεται, αλλά σε αυτό οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν κάποια αμφιβολία, εν πάση περιπτώσει λένε ότι δεν φαίνεται να διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση για να μπορέσει να χειριστεί αιτήσεις τέτοιου είδους, κυρίως όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Και απουσίας της εκπροσώπου της ΕΤΑΔ, δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να ζητήσουμε να υπάρξει κάποια γραπτή απάντηση στην ερώτηση που κάνω τώρα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίζω αυτό, επειδή η ΕΤΑΔ παίζει κρισιμότατο ρόλο στο νομοσχέδιο και στο καινούριο καθεστώς, θεσμικό καθεστώς που εισάγει η κυβέρνηση, και αυτά είναι δύο ζητήματα κεντρικής σημασίας για το κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο που προβλέπεται για αυτήν από το νομοσχέδιο ή όχι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.